Ναι. Κανόνεσες. Ναι, θα το κάνω συνέντευξη, ναι. Πού? Μπεταράδας. Τι είναι αυτό, ρε? Του Θεού ή... Όχι, όχι. Ήταν 11 θεοί τον ίδιο. Είναι 11 αυτό, ήταν το 15ο, δεν ξέρω. Δεν το μάθαμε αυτό. Εγώ το γνώρισα. Εδώ το γνώρισα. Πάρα πολύ. Βασικά η ερώτηση είναι, επειδή θα την κάνω έτσι, πόσο πόνεσες που το πήρε η Ελλάδα μέσα στην Πορτογαλία. Θέλω να μου το πεις αυτό. Κοίτα, πόνεσε πάρα πολύ ότι χάσαμε, όχι ότι κέρδισε την Ελλάδα. Του μιλάει καλύτερα ελληνικά, εσύ ο Γκαρσία. Αν δεν είχε τη δυνατότητα να πα στον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα και σου λέγανε θα πα ή στον Ολυμπιακό ή στον Άρη, πού θα πηγαίνει? Σταματούσε το ποδόσφαιρο. Εγώ τότε έκανα κυλίτσα, δηλαδή τα κιλά που έβαλα εδώ έμπαινε. Ναι, ναι. Αλλά φαινόταν. Ναι. Και το πίσω μέρος. ρε φίλε, και δεν μπορείς να κρύβεις κιόλας, γιατί παλιά είχαμε και τη... Είναι κολλητά το σορτσάκι. Όχι αυτό. Το σορτσάκι από πίσω είχε σπόνσορες Μόλτο. Εδώ. Και φαινόταν πήγαινε. Μόλτο ρε φίλε, κρουασάν, η Ερίνια χοντρός. Αν δίνω χάρτα του Γκαρσία. Ναι, εσύ ασύνα, δηλαδή, εσύ κάνεις την δεκάδα, δηλαδή αυτό σου λέει. Ναι. Είσαι ο Ρονάλντο του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Και το Ρονάλντο κάνει, παιδιά, δεν ξέρω, εγώ το ακούω αυτό και έχω και το, τη κλίκα μου και πλάκωσα και το Φερέρα στα ξύλα μέσα στα... φίλε, όλα τα ξέρω, δεν ξέρω, φίλε. Τι... Με το Φερέρα έχεις καλή σχέση, πώς ήταν? Δεν έχω σχέση. Δερματοστηξία. 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 Ωραίος. Άσπρη πέτρα ξέξα. Όχι, αυτό. Να, ένα από τέτοια. Τη κόρη μου με κοροϊδεύει. Δεν μπορώ. Εξερεύνηση. Εξερεύνηση. Άσπρη πέτρα, πες πρώτα. Θα μου πεις. Πώς πας πρέπει. Κολυμβήθρα. 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 Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Μπεταράδες, γεια σας. Μέσα από το γήπεδο της Τούμπας έχουμε δίπλα μας τον Αντρέ Βιερίνια ή Αντελίνο, όπως λένε οι φίλοι. Φρέιτας. Όπου θέλετε. Στο σχολείο όπως έλεγαν. Αντελίνο, Αντρέ, ό,τι θέλετε. Στο σχολείο όπως έλεγαν. Φρέιτας. Όπως έλεγαν, ναι. Όχι, το σχολείο έπρεπε να είναι από το πρώτο όνομα, Αντελίνο. Αντελίνο. Το Αντρέ δηλαδή δεν ήταν. Εμείς στην Πορτογαλία έχουμε δύο ονόματα και δύο επίθετα. Οπότε... Ναι, του μπαμπά και της μαμάς στο πατρικό, ε. Ναι, ναι, τα επίθετα. Ναι. Και μετά πολλές φορές διαλέξει ένα όνομα η Νουνά, ο Νουνός. Α, και άλλα της γονής. Ναι, εγώ π.χ. το Αντελίνο είναι, ναι, το όνομα του Νουνός μου. Α, που ήταν ο παππούς μου. Δηλαδή εσύ αν πήγαινες στο στρατό, ας πούμε, και θα σε έβγαζε να κάνεις αναφορά, θα έλεγες σε 10 ονόματα. Ναι. Μία ώρα τα έκανα εκεί. Ναι. Μία μέρα είχε. Είμαι τυχερός. Ναι, γιατί το 85 έκαναν όπως κάνουν εδώ. Ναι. Α, υποχρεωτικά. 12 χρόνια, 12 μήνες, ναι, ναι. 14 μήνες και εμείς, ναι, είχαμε κάποτε. Ναι. Στα 86, ναι, ήταν την πρώτη χρονιά που ήταν για μία μέρα. Σόπε. Η ημέρα της ελευθερίας της Πορτογαλίας που είναι 10 Ιουνίου. Τα πας εκεί στο πρωί στο στρατόπεδο, ναι, πιο κοντά από το σπίτι σου. Ναι. Πας το πρωί, σηκώνει το σημαία, τη σημαία, τα λένε το ύμνο. Ναι. Κάνεις μια βόλτα εκεί, κάνεις μια βόλτα εκεί, βλέπεις τα τάγκ, ναι, τα όπλα, όλα αυτά. Ναι. Το τέλος της ημέρας πας σε μια έδωσα, σε δίνουν ένα χαρτί. Αν θέλεις να μείνεις, υπογράφεις ένα συμβόλαιο να μείνεις. Ποιος δεν θέλει. Πληρώνεις άμα μείνεις. Ναι. Όχι ένα μισθό κανονικό, ναι, κάποιοι, εντάξει, μπορείς να τελειώσεις τις σπουδές σου εκεί. Α, okay. Και έχεις ένα μισθό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Σίγουρα χειρότερο από αυτό που έχεις τώρα πάντως. Ναι, 100%. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Το Βιερίνια πώς προέκυψε, δηλαδή αυτό είναι κάτι που βγάζεις μεταξύ σου, βγάζουν φίλοι, πώς προκύπτει αυτό? Δεν έχει το Ρονάλντο, Ροναλντίνιο. Ναι, ο μικρός Βιέρα δηλαδή. Εγώ η ιστορία ήταν ότι 7 χρονών ένας σκάουτερς της Γκυμαράνης τότε πήγαιναν στα χωριά και γύρω-γύρω τα σχολεία να βλέπουν τα παιδιά να παίξουν εκεί στο διάλειμμα. Ναι. Α, κάνανε σκάουτινγκ δηλαδή.
ήταν διαφορετικό από τώρα. Ναι, ναι. Μία από αυτές τις μέρες με είδε εμένα. Ναι. Πήγα στους γονείς μου να ρωτήσω αν μπορούσε να πάω στην Κιμαράης. Ναι. Για τον μπαμπάς μου οικονομικά δεν είμαστε και πολύ άνετοι. Δεν μπορούσε, δούλευα. Εγώ δεν μπορώ να του πάω στις προπονήσεις. Ναι. Αν θέλετε τόσο το πολύ, μικρό, ναι, πρέπει να πάρετε το μεγάλο. Α. Να πάνε μαζί με λεωφορεία. Και έτσι έγινε. Οπότε ο αδερφός μου τότε ήταν 12 χρονών, 13 χρονών, ναι, και εγώ ήμουν 7. Οπότε αυτό ήταν το Βιέρα. Εγώ ο μικρός μου έβγαινε το Βιερίνι και από τότε έμεινε. Αυτό μένει, είναι για όλους, δηλαδή για όλους Πορτογάλους ή Βραζιλιάνους το ίδιο πράγμα σημαίνει, ότι είναι ο μικρός. Ναι, και τώρα είναι νομίζω στην Βραζιλία νομίζω έχει αλλάξει λίγο ότι έχουν και το Junior, Ρονάλντο Junior. Θα μπορούσε να είναι ο Ναι, και νομίζω Βιέρα ότι το Κριστιανό έχει, Κριστιανό Junior. Ναι. Κάτι τέτοιο έχει. Λες το γιο του που παίζει το. Νομίζω ότι και αυτό έχει Junior. Καλό είναι ο γιο του Ρονάλντο. Άρα, σαν τον παπά του, ρε φίλε. Άμα έχει πατέρα του Ρονάλντο. Αν έχει πατέρα του Ρονάλντο. Και ω προπονητή. Δεν έπαιξε μπάλα, αδερφό. Ο αδερφό μου μετά το στρατό το. Το τελείωσα. Πήγα στο στρατό, γύρισα μετά από 12 μήνες 100 κιλά. Τέλος. Α, κάνετε και εσείς από τους δικούς μας στρατούς, ναι, έτσι, ωραία. Αυτός ήταν άτυχος κιόλας, έμεινα στην κουζίνα. Δεν δούλευα. Όλη μέρα. Έγινε μάγειρας τουλάχιστον. Όχι. Όχι, τίποτα. Τώρα δουλεύει στην εταιρεία του μπαμπά μου. Να πω ότι ο Αντρέ, έτσι. Ναι. Ό,τι θέλετε. Αντρέ και ο αδερφός μου ο Αντρέας είναι, οπότε. Ναι. Οπότε. Λοιπόν, ο Αντρέ μιλάει καλύτερα ελληνικά από ότι πορτογαλικά, έτσι είναι. Δεν νομίζω, αλλά μου βγαίνει πιο εύκολο πλέον. Σου βγαίνει εύκολο. Ναι. Τώρα είναι να σκέφτουμε να πω κάτι λέξεις στα πορτογαλικά, κάποιες φορές. Το τι είναι αυτό, ρε, πώς είναι στα πορτογαλικά. Τι πού σε κάποιους και πάνε μέσα, τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Ο Κέις. Είναι καλύτερο στα ελληνικά, η αλήθεια. Στο σπίτι τι μιλάς. Τι μιλάς. Ελληνικά μόνο. Η κόρη δεν θα μάθει καθόλου πορτογαλικά, δηλαδή. Αν τα θέλει, κάποτε. Γενικά όμως δεν θα καταλάβει αν τη μιλήσει πορτογαλικά. Καταλαβαίνει κάτι λέξεις. Δυστυχώς τότε που, γιατί εγώ έφυγα από εδώ στο Ιανουάριο το 12, η κόρη μου γεννήθηκε το Νοβέμβριο το 11. Ναι. Οπότε η μετακομίση στη Γερμανία ήταν δύσκολη, γιατί εγώ έμεινα 1-2 μήνες σε ξενοδοχείο. Ναι. Και δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα και η γυναίκα μου το ίδιο, δεν θέλαμε να παίρνουμε τη μικρή και να μείνει 2 μήνες σε ξενοδοχείο, οπότε το πρώτο διάστημα, 2-3 μήνες, ήταν εδώ με την πεθερά μου. Και πάλι στη Γερμανία, όχι, δεν είναι όπως είναι εδώ. Σωστά. Στη Γερμανία, σε προπονήσεις, πολλές φορές και εγώ ήμουν άτυχος στις πρώτες 6 μήνες γυμνοτραυματίας, που έμπαινα στις 8 η ώρα του πρωί στο προπονητικό κέντρο και έβγαινα στις 5 το απόγευμα. Οπότε αναγκαστικά ήταν όλη μέρα με τη γυναίκα μου, ελληνικά μιλούσα. Ναι. Εγώ με τη γυναίκα μου ελληνικά μιλούσα και εγώ. Οπότε τα πορτογαλικά, κάποιες φορές, τότε που άρχισα να μιλάει η κόρη μου. Προσπάθησα εγώ κάποιες φορές να μιλήσω πορτογαλικά και με απάντησε, ρε μπαμπά, εμείς δεν μιλάμε έτσι. Οπότε εκεί κατάλαβε ότι εντάξει. Σε κοροϊδεύει καθόλου, σε πειράζει για τα πορτογαλικά? Γιατί δεν ακούω ωραία στα αυτιά των Ελλήνων. Με κοροϊδεύει και με διορθώνει στα ελληνικά. Α, ναι. Ναι. Δηλαδή ξέρει καλύτερα ελληνικά η κόρη. Εντάξει, είπαμε, πάει σχολείο. Δεν υπήρχε και το Baby Shark στα πορτογαλικά τότε, όταν τη το βάλει να τα ακούει, που ακούνε όλα τα μωρά τώρα. Μάλλον δεν είχε. Προσπαθούσε και κάποιες φορές στη Γερμανία κάτι. Βίδια στα YouTube που έβαλα, τα έβαλα στα πορτογαλικά. Ναι. Εντάξει, αλλά αυτή δεν μιλούσε, δεν κατάλαβα τι λέγανε, τότε γελούσα από εκεί. Αλλά μετά. Εντάξει, είσαι Πορτογάλος, okay. Αισθάνεσαι όμως. Έστω λίγο Έλληνας, λίγο μια, έχεις πάρει μια κουλτούρα, έχεις πάρει λίγο, κάτι. Νομίζω ότι μπορώ να πω ότι σταίνουμε μισός-μισός πλέον. Ναι. Μισός-μισός. Μισός-μισός. Δηλαδή, αν γυρνούσες τον χρόνο πίσω να διάλεξεις εθνική ομάδα και ήσουν μισός-μισός, τι θα διάλεξες? Εντάξει, το αίμα τραβάει πάντα. Όχι, οπότε, και εμείς πήραμε γύρω, γι' αυτό το λέω, ρε φίλε. Εμείς το πήραμε πριν. Εμείς το πήραμε και μέσα στην Ελλάδα. Ένα χρόνο πριν είχα πάρει και εγώ. Το 17 χρόνο. Μικρούς όμως, εντάξει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Πριν πάμε σε αυτό, γιατί θα αρχίσουμε λίγο έτσι από παλιά. Πριν έρθεις στην Ελλάδα, είχες ακούσει κάτι για την Ελλάδα? Είχες ποτέ φανταστεί ότι η ζωή σου μετά από κάποια χρόνια θα είναι εδώ? Όχι, ποτέ. Ήξερες κάτι για την Ελλάδα πριν έρθεις εδώ? Εντάξει. Κάνατε ιστορία, ας πούμε, κάνατε. Ναι. Δεν θα κάνουμε ιστορία. Ιστορία αρχίζει από Ελλάδα, π.χ. Ναι. Πλέον. Εγώ αρχαία, φυσικά δηλαδή. Τα αρχαία και όλα αυτά. Ξέραμε θεούς, ναι, μύθοι και όλα αυτά. Ναι. Τον Άρη το μαθαίνατε στους θεούς ή? Όχι, όχι, τον Άρη δεν το κάναμε. Ήταν 11 θεοί τον Λίπτο. Είναι 11, αυτό ήταν το 15ο, δεν ξέρω. Δεν το μάθαμε αυτό. Εγώ εδώ το γνώρισα. Εδώ το γνώρισα. Δεν ξέρω να κατά. Και οι ομάδες φυσικά. Π.χ. εγώ τη τελευταία μου ομάδα στη Πορτογαλία ως δανεικός ήταν το Leixões. Το Leixões το 2001 έπαιζε με το ΠΑΟΚ.
Και μετά είχε... Μπενφίκα έπαιζε με... Ναι. Και Μπενφίκα έπαιζε με... Με το ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε ως ομάδας ξέραμε, εγώ π.χ. ήξερα τις τρεις της Αθήνας και το ΠΑΟΚ ναι. Λόγους ότι είχε παίξει και με Μπενφίκα και με Λεσόνης. Μας μίσησες καθόλου όταν αυτό θα ρωτούσα, ναι, ήθελα να πω εκεί. Ναι. Πάρα βασικά πολύ. Η ερώτηση ναι. Είναι, επειδή sorry, θα την κάνω έτσι, πόσο πόνεσες που το πήρε η Ελλάδα μέσα στην Πορτογαλία. Θέλω να μου το πεις αυτό έτσι. Κοίτα, πόνεσε πάρα πολύ ότι χάσαμε, όχι ότι κέρδισε την Ελλάδα. Ναι, οκ. Okay, ναι. Νομίζω ότι το, αυτό που έχει γίνει μετά, το fair play ανάμεσα η φίλαθλη, νομίζω ότι δείχνει ότι δεν είμαστε... Αντίπαλοι. Όχι αντίπαλοι, φυσικά είμαστε αντίπαλοι, αλλά δεν τρελαινόμαστε. Έβλεπε ένα Έλληνα έξω και λέω πάω να του πλακώσω. Τι με κέρδισε. Αντίπαλοι με την Ισπανία. Άμα το έκανε το ίδιο η Ισπανία, δεν θα ήταν διαφορετικά. Θα ήταν διαφορετικά. Δεν θα είμαστε τόσο φιλικοί σίγουρα. Αλλά δεν είναι χειρότερο να χάσει την Ελλάδα από το να χάσει την Ισπανία. Είναι χειρότερο νομίζω. Σαν δυναμική. Σαν δυναμική. Σαν δυναμική σίγουρα. Δύο φορέ εκείνη το τουρνουά. Και στην αρχή και στο τέλο. Αυτό ήταν το θέμα. Εγώ ήμουν σε δύο παιχνίδια. Εσύ είσαι μαύρη κάλτσα που είναι εδώ, δηλαδή. Εγώ είμαι σε δύο παιχνίδια. Στο πρώτο που ήταν στον Dragon, που ήταν εκεί που έπαιξα, οπότε μπορούσε πιο εύκολα να πάω, πήγα σε αυτό, χάσαμε 2-1. Και το λέω, θα περιμένω τώρα να πάω. Προχωρούσαμε φυσικά. Λέω, φτάσαμε στο τελικό. Το λέω, δεν γίνεται να μην. Με κέρδισε μία φορά, δεν θα μα κέρδισε και η δεύτερη, και τελικό και όλο στην έδρα μα. Έχει μιλήσει με τον Άγγελο ή με τον Καραγκούνη ή με τα παιδιά από εκεί. Με το Ζαχωράκι. Με το Ζαχωράκι, φυσικά. Ναι, καλά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι έχω πει αυτά. Εγώ με τον Άγγελο, η γυναίκα είναι φίλη χρόνια. Εγώ το γνώρισα πριν γυρίσω στο ΠΑΟΚ, τώρα τελευταία φορά. Και την πρώτη φορά που πήγα το σπίτι μου, με αποδέχτηκε με την μπλούζα το 9 και με τη. Αλήθεια. Και με τη μετάλλα. Τρόλ δηλαδή, έσαι. Σε πείραξε, ναι. Πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα πλέον δεν με πειράζει γιατί κέρδισα και εγώ. Οπότε δεν έχω θέμα σε αυτά. Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο και στο Euro το δικό σας. Το 16. Ξεκινάς, παίζεις 3 ματς. Βασικός. Και μετά δεν παίζεις δευτερόλεπτο. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Τώρα θα ρωτήσει κάτι κακό. Θα για μανούρα με τον Σάντος. Θα σου πει είναι αυτό ο λόγο που το πήρε η Ιταλία. Ναι, μήπω είναι αυτό ο λόγο που το πήρε επειδή δεν έπαιζε. Μπορεί. Δεν ξέρουμε. Λες. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί και αυτό. Εντάξει, ήταν όπω είχαμε ζητήσει πριν. Πλάνο. Ναι. Είχε το πλάνο. Εντάξει. Δεν μου άρεσε φυσικά. Να σου πω τα λέτε, δεν μου άρεσε. Είπαμε με τον Αριστοτέλη να σου κάνουμε ένα quiz. Θυμάσαι ποιος ήταν ο παίχτης που πήρε τη θέση σου. Δεν μπορεί να το θυμάται. Ακόμα εκεί παίζει και παίζει τώρα με το Ολυμπιακό. Σέντρικ Σουάρες. Ναι, ναι, μπράβο. Εντάξει, το ξέρω όλους. Αν δεν τους θυμάμαι αυτούς, ποιος θα τους θυμηθεί. Λοιπόν, και καλά πήγα και πήγαμε και κερδίσαμε. Και μάλλον για αυτό το λόγο δεν έπαιζα εγώ και κερδίσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι κάνετε κάτι αντίστοιχο με την Ελλάδα, με δεδομένο ότι η Ελλάδα ήρθε και το πήρε μέσα στην έδρα σας και εσείς πήγατε και το πήρατε στον τελικό μέσα στη Γαλλία. Και να πω και κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Η Πορτογαλία πήρε εκείνο το Euro με μία νίκη. Όλα τα άλλα είναι ισοπαλίες και παράταση. Μία νίκη στο ημιτελικό. Στο ημιτελικό. Με Ουαλία. 2-0. Τρεις ισοπαλίες και έφτασε. Δηλαδή η Πορτογαλία νομίζω στον όμιλο έφτασε κοντά, δηλαδή κινδύνευε να αποκλειστεί, ας πούμε. Όχι εκείνη. Εμείς το τελευταίο παιχνίδι ήταν με η Ουγγαρία που το σοφάριζε με 3-3. Ναι. Που το τέλος είχαμε μια λίγο κόντρα με το Σάντος. Γιατί με αυτό το αποτέλεσμα το περνούσαμε. Το πρώτο μας στόχος, όπως είχαμε πει από την αρχή, ήταν να περάσουμε τους ομίλους. Και μετά θα δούμε. Εντάξει, πάντα στο μυαλό μας ότι θέλουμε να κερδίσουμε το Euro, τουλάχιστον να φτάσουμε στο τελικό. Με αυτό το αποτέλεσμα του 3-3 περνούσαμε. Και εγώ θυμάμαι, είχε την μπάλα στην άμυνα και με ζητάει μπάλα ο Κουαρέσμα στο κέντρο. Και με ζητάει στο χώρο, μόνος του. Και δίνει την μπάλα στο χώρο. Εκεί που ζητάω την μπάλα στο χώρο. Όχι. Παίρνει την μπάλα ο Κουαρέσμα, χάνει την μπάλα. Πάει να κάνει μια τρίμπλα, χάνει την μπάλα και έρθει η Ουγγαρία. Εντάξει, δεν κάνανε φάση, αλλά πήραν την μπάλα και επιθέσαι εμάς. Τελείωσε το αγώνα. Εγώ ευτυχώς πήγα στο ντόπινγκ και ήμουν εκεί μία ώρα, μία μισή ώρα. Δεν μπορούσα να κατουρίσω. Στεναχωρημένος, 3-3. Έχουμε πίεση γι' αυτό, να ξέρεις, βοηθάει μπήρα. Είχαμε και εκεί και πάλι δεν. Τέλος πάντων. Όχι, αυτή στη Γαλλία ήταν. Τελειώνω τη δικασία να κατουρίσω. Πάω στο αποδυτήριο και θυμάμαι ότι ήταν το Πέπε ή τον Μπρούνο Άλβες. Με ρωτάνε ο Σάντος σε ψάχνει. Αυτό είναι αυτό. Αν σου λέει αυτός ο Σάντος σε ψάχνει, κάτι γίνεται. Κοιτάω από εδώ, κοιτάω από εκεί, δεν το βλέπω. Πάω για μπάνιο, κάνω το μπανάκι μου, βγαίνω.
και νιώθω ένα χέρι από πίσω. Και του κάνω μια έτσι. Σαν τους. Τι έκανες! Σαντήλια, σαν πορτογαλικά. Τι έκανες! Εγώ δεν σε είπα να κρατήσεις την μπάλα. Εδώ λέει coach. Ο άλλος με ζητάει την μπάλα. Μόνος του μπροστά. Είναι πιο επικίνδυνο να κρατήσω την μπάλα εδώ, να τη χάσω εδώ, παρά να χάσει το κορέσμα. Εγώ σε είπα να την κρατήσει. Από εδώ και πέρα δεν έπαιξε. Δεν είναι αυτό. Γιατί δεν... Αυτός να αρέσει να αναλλάξεις γνώμης, αυτό που σκέφτεσαι, όπως βλέπεις το παιχνίδι, να αρέσει αυτά, οπότε δεν είναι από αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή πιάστηκα λίγο πάνω. Ισχύει ότι ξέρει να μιλάει ελληνικά και απλά δεν θέλει. Ο Σάντος. Κοίτα. Γιατί μαζί του μιλάω πορτογαλικά. Ναι, εντάξει. Γενικά... Ό,τι καταλαβαίνει, όλο το καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει. Τα καταλαβαίνει όλα. Αλλά τώρα ότι μιλάει, μιλάει. Δεν ξέρω αν τα μιλάει όπως μιλάω εγώ, όπως μιλάει π.χ. πλέον το Γκαρσία. Ναι. Αλλά ότι μιλάει, μιλάει. Τους μιλάει καλύτερα ελληνικά, εσύ ή ο Γκαρσία. Νομίζω άντρε. Εγώ νομίζω ότι ο Γκαρσία μιλάει πιο καλά ότι δεν κάνει λάθος. Εγώ κάνω. Ναι. Θα τα βρεις μετά. Στο autocorrect. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ο Ρονάλντο, επειδή είχε ένα πολύ μεγάλο εκτόπισμα σαν προσωπικότητα, σαν παίκτη, είχε ήδη το 16 μια τεράστια καριέρα πίσω του. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν μικρός. Ότι αποτέλεσε και λίγο ασπίδα προστασίας για τον Σάντος. Δηλαδή ότι καθάριζε αυτός για αυτόν, ότι μην μιλάτε για τον Σάντος. Κατηγορούσε τον Σάντος ότι άλλαξε την οτροπία της Πορτογαλίας σε πιο αμυντικό, γιατί η Πορτογαλία την ξέρουμε ότι έπαιζε φούλ. Ναι, ήταν πιο φαντεζή, πιο. Μικρή Βραζιλία, δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Και πλέον, τώρα το βλέπουμε, έγινε ξανά. Πάλι με Σάντους. Σωστό. Οπότε αυτό είναι, πολλές φορές είναι τι υλικό έχεις και τι σκοπό έχεις να κάνεις με αυτό το υλικό. Εγώ θυμάμαι τότε στα παιχνίδια, σε αυτά τα τρεις ισοπαλίες, εμείς το πρώτο ημίκρο πάντα προσπαθούσαμε να παίξουμε πιο επιθετικά, πιο ωραία, πιο όμορφα. Όχι, δεν ήταν στο πλάνο στο Σάντους, αλλά το Σάντους ήθελε κάτι άλλο. Και στα τρία παιχνίδια. Μας έλεγε, όχι τα τρία παιχνίδια, μέχρι το τελικό. Μας έλεγε, παιδιά, το καταλαβαίνω. Αλλά αν τα κάνετε αυτό που σας λέω, δεν πρόκειται να χάσουμε. Τρεις οπαλίες, όχι τρεις, πέντε, μία νίκη και, ναι. Και τελικό. Ισοπαλία στο νοκάουτ, στο 16, τρεις ισοπαλίες στον όμιλο. Ισοπαλία στο 16, μετά Κροατία ναι. Και Ουαλία. Ουαλία νίκη. Όχι μόνο Ουαλία νίκη. Μόνο Ουαλία νίκη. Και μετά ήταν Ισλανδία 1-1, Αυστρία 1-1, Ουγγαρία 3-3. 0-0, νομίζω έχεις ένα 0-0 στον όμιλο, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το 0-0 ήταν με την Αυστρία. Ναι. Ναι, γιατί το Ρονάλντο έχασε πέναλτι. Αυτό το θυμάμαι. Θυμάμαι εγώ. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ. Στην τελευταία φάση, όταν είχε βγει αλλαγή στο τελικό, ήταν και λίγο βοηθάς προπονητή εκείνη την ώρα, ο Ρονάλντο. Εκεί την ώρα, δηλαδή στο δεύτερο ημίκρονο, όχι. Αλλά. Τα τελευταία 5 λεπτά δεν κατάλαβε ποιος ήταν ο προπονητής, γιατί ο Σάντος ήταν αυτός. Εκεί αν δεν ήταν ο Ρονάλντο, δηλαδή δεν είσαι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Αν ήμουν εγώ. Θα το επέτρεπε ο Σάντος. Ή κάποιο εγώ. Όχι εγώ, ή κάποιον άλλον. Μόνο ο Ρονάλντο το επέτρεπε. Αν βλέπεις το βίντεο, έχει μία φάση που τη βρόχνει. Κάνει μία, το βλέπω ότι είναι ο Ρονάλντο, λέει εντάξει. Ποια είναι η στιγμή που η πιο χαρακτηριστική του Euro. Που πήρατε. Λοιπόν, ποια είναι η πιο χαρακτηριστική του Euro που πήρατε, που εκεί λες ότι ο Ρονάλντο είναι εδώ, καθαρίζει για μας, δηλαδή ότι είναι το χαρακτηριστικό ότι το πήραμε με αυτόν τον άνθρωπο εδώ μέσα, ας πούμε. Ναι. Η πιο χαρακτηριστική. Είχαμε σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, ένα πράγμα ήταν να παίξεις χωρίς Ρονάλντο, αλλά πράγμα ήταν να παίξεις με Ρονάλντο. Δηλαδή, ταυτοπεποίθηση αυτόματα σε όλους τους παίκτες, στην όλη τους άλλους 10, ανεβαίνει. Είναι το ίδιο να πεις στην Μπαρσελόνα να μην παίζει ο Μέση ή τα παίζει ο Μέση. Είναι άλλο, έχεις άλλο αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, μόνο που έχει το Ρονάλντο στο παιχνίδι, τουλάχιστον τραβήξει τουλάχιστον 2-3 παίκτες πάνω του. Οπότε θα έχεις χώρο. Ένα αυτά. Και το δεύτερο είναι το Ρονάλντο, φίλε. Με την Ουγγαρία 2 γκολ έβαλε. Με την Ουαλία το ίδιο. Οπότε, εντάξει, όλοι λένε ότι το τελικό ο Πορτογαλία το πήρε γιατί το Ρονάλντο τραυματίστηκε. Μπορούσε να μου κρατήσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίκρον. Εντάξει, κρατήσαμε το τελευταίο της παράστασης το τελικό, αλλά φίλε, είναι τόσο η διαφορά. Όχι ποιότητας με ποιότητας, ναι. Βγάζει ρε φίλε, η άβρα του, δηλαδή σε τραβάει να δώσει και το κάτι παραπάνω. Εκτός γηπέδου όμως, πώς είναι, γιατί λέγονται πολλά για το χαρακτήρα. Είναι καλύτερο πώς είναι το γηπέδο. Γιατί ό,τι έχω ακούσει και όλοι με ρωτάνε το ίδιο. Να. Είναι φανταστικός. Δηλαδή... Ξέρεις ότι είσαι ό,τι πιο κοντά σε GOAT έχουμε κάνει. Δηλαδή είσαι ό,τι πιο κοντά
σε Μέση Ρονάλντο έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα και έχει. Κατάλαβε. Δηλαδή είχε επαφή με τον Ρονάλντο. Δεν, είναι, δεν έχει παίκτες. άλλο. Δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα που να μπορούμε να τα πούμε, να μιλήσουμε. Να... Ήταν. Με τον Ρονάλντο. Και ο Μπρούνο Άλβες, αλλά ήταν πριν τον Euro στην ΑΕΚ. Ναι, τον Μπρούνο Άλβες. Ενώ να το ζήσει στο Euro. Να... Ναι, ναι, το ζούσα για 5 χρόνια τουλάχιστον. Ναι. Και εκτός. Και εκτός, σε εκτός είναι. Όχι πιο καλός. Το ίδιο. Αν τον πάρει τηλέφωνο τώρα, το σηκώσει. Αν τον πάρει τηλέφωνο τώρα, το σηκώσει, λε. Δύσκολα. Αν είχε το νούμερο, μάλλον θα το σηκώσει. Δεν έχω. Μπορεί να κοιτάξει μια από τι δύο κάμερε και να. Να υποσχεθεί στο κοινό ότι θα προσπαθήσει να μα τον φέρει να το κάνουμε συνέντευξη. Τρονάλα, στι διακοπέ. Στι διακοπέ, ναι, να του πει. Αυτό συνήθω. Κοίτα, από τι πρώτε φορέ στι διακοπέ εγώ τον έφερε. Α, εσύ τον έφερε. Όχι, εγώ τον έφερα, το ιδιωτικότερο πλάνο, αλλά όχι εγώ. Ναι, θυμάμαι ήταν το 14, το γυρισμό από το Μουντιάλ που με είχε συζητήσει, με είχε ρωτήσει τι. Πού μπορούσε να πάει στην Ελλάδα για διακοπές. Το λέω αναλόγως, ρε φίλε, τι θέλεις οικογενειακά, θέλεις μόνος του. Αυτό δεν έχει να δώσει, μην στεγχωριέσαι. Δηλαδή, μουδανιά θες που θες, δεν θες μουδανιά. Μπορείς, ρε φίλε, πορτοκαράζ, έχει πολλά. Δεν έχει έρθει προς τα εδώ. Πρέπει να το τραβήξω. Είπαμε εκεί στην Περαία. Περαία, επανομή. Αλλά αυτό πήγε Κώστα Ναβαρίνο. Κώστα Ναβαρίνο, τι να κάνω. Την πρώτη νομίζω πήγα στην Κρήτη πρώτη φορά. Α, πρώτα πήγε Ελούντα που πήγε. Ελούντα πήγε. Μετά πήγα Μύκονος και μετά τώρα τελευταία είναι δύο συνεχόμενη χρόνια που πάει στην Κώστα Ναβαρίνο. Εντάξει, τώρα φέτος θα το φέρουμε επανομή να το κάνουμε και εμείς γκέστ. Ναι. Πανομού, μια χαρά. Ωραία θάλασσα. Ωραία beach bar. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με την Ελλάδα. Τι σου έκανε εντύπωση στην Ελλάδα, αυτό που θυμάσαι χαρακτηριστικά από εκείνα τα χρόνια, το 8 που ήρθες, τι σου έκανε εντύπωση που σε διαφορά στην κουλτούρα, ποια λέξη, μια έκφραση, ο τρόπος που ζούμε εμείς. Όχι στο ποδόσφαιρο. Όχι, γενικά στη ζωή. Ναι. Εγώ θυμάμαι, ήρθα το 8. Έμεινα στον Εφέλη στο Πανόραμα, στην πρώτη εβδομάδα και μετά φύγαμε προετοιμασία στην Ολλανδία. Ναι. Γυρίσα, άλλαξα ξενοδοχείο και πήγα στον Νικόπολη. Δηλαδή. Και είμαστε εγώ με το Κοντρέρα στον Νικόπολη. Και λέμε τι θα κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Συζητούσαμε εκεί με τους ανθρώπους του ξενοδοχείου και λέμε πού μπορούμε να πάμε να φάμε και διασκεδάσουμε. Δηλαδή, να περάσει η ώρα. Είχαμε, θυμάμαι, μία ή δύο μέρες ρεπό. Ναι. Και μας είχαν προτείνει Κρίνη. Κρίνη, αρετσού, ναι, αρετσού. Εντάξει, πάμε. Ψαροτάβερνα, μια χαρά. Ήταν 8-9 η ώρα. Άδειο. Άδειο την ψαροτάβερνα. Λέω ρε παιδιά, τι γίνεται. Δεν βγαίνει ο κόσμος εδώ. Δεν βγαίνει ο κόσμος. Κάτσε 10-11 αρχίζει να γεμίζει. Εκείνα τα χρόνια ειδικά η Κρίνη ήταν. Μάλλον. Παιδιά, Κυριακή τώρα. Ναι. Τώρα σκέφτομαι για μένα. Γιατί στην Πορτογαλία είναι διαφορετικά, γι' αυτό το λόγο. Αύριο δεν δουλεύουμε. Δηλαδή είναι 10 η ώρα, εστιατόριο, full. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στο διπλανό μαγαζί που ήταν ένα μπαράκι. Πάμε εκεί. Πάλι κόσμο, αλλά όχι πολύ. 11, 12. Μία full. Και βγαίνουμε, πάμε στο ξενοδοχείο εμείς και περνάμε από όλα τα υπόλοιπα. Φουλ, 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 φουλ. Ρε παιδιά, δεν δουλεύετε αύριο. Και μετά μας είπαν τα παιδιά στην ομάδα ότι αυτό γίνεται γενικά έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν το σοκ που είχα εγώ. Γιατί στην Πορτογαλία, παιδιά, στην Κυριακή 11 η ώρα. Κλείνουν όλα. Εντάξει, στις μεγάλες πόλεις, δηλαδή Λισαβόνα, Πόρτο, τα βρεις αν θέλεις. Αλλά όχι να τα βρεις σε ένα δρόμο όλα μαζί. Πάντως εγώ που έχω πάει Λισαβόνα έχετε πολύ ωραία ψάρια και θαλασσινά και τέτοια. Να το πείτε αυτό στη γυναίκα με τι... Έχετε πολύ ωραίο φαΐ στη Λισαβόνα. Δεν θέλει. Όχι, την αρέσει την Πορτουγαλία, αλλά έχει πρόβλημα στο φαγητό. Αλήθεια. Ναι, δεν αρέσει το φαγητό. Τι λες, κάτι γαριδούλες, εκεί κάτι ωραίες. Όχι γαρίδες, αυτό πρέπει να είναι αστακούς. Ναι, αστακούς, ναι. Και καλά κρασιά, έτσι. Η Πορτογαλία φημίζεται για τα κρασιά. Ναι, το κρασί είναι καλό. Αλλά το κρασί είναι προς πάνω, τον Πόρτο. Πόρτο. Α, οκ. Εμένα. Υπάρχουν άλλους που προτιμούν. Βέβαια, το Πόρτο είναι το γλυκό κρασί. Αρέσει το γλυκό κρασί. Όχι. Εντάξει, εσείς τώρα δεν είναι γλυκό κρασί. Όχι, γιατί και εγώ είχα πετύχει εδώ ότι το πόρτο κρασί του έγινε σαν σφινάκι. Ναι, και σαν να φέρει μετά το τέλος του φαγητού κάπως. Εμείς έτσι στο τέλος του φαγητού ένα ποτήρι, ειδικό για αυτό το. Και πίνεις ένα. Λίγο, όχι ένα σφινάκι, πίνεις. Να το δοκιμάσεις ή να το γουστάρεις να το πίνεις. Αλλά δεν είναι έτσι. Η Πορτογαλία έχει από τις μεγαλύτερες παραγωγές κρασιού σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Τις προάλλες είπες μια ιστορία. Ότι τη μέρα. Ε? Ναι. Έχω, ρε φίλε, έχω μια ιστορία, ο Κρούζε, το ξέρεις, Max Κρούζε. Τώρα είναι στο Union Berlin. Αυτός είναι τρελός ή πόκερ. Α, παίζει πόκερ,
Σε τουρνουά στη Las Vegas πάει. Ναι, ναι. Αυτός που πάει για Τουρκία, δεν έπαιζε. Στη Φενέρ και γύρισε τώρα. Αυτός. Στον Πλάντον. Πάει στη, στον Περολίνο σε καζίνο και κερδίζει 78.000. Εντάξει. Φεύγει από εκεί με τους φίλους. Ταξί. Ναι. Σακούλα με λεφτά. Κλαμπ. Πήγαινε από το ταξί. Στον κόσμο του, ξέχασε του σακούλα. Έλα ρε φίλε, τα γράφτα αυτά. Πάει στο κλαμπ, γυρνάει. Τσακούλα, τηλέφωνο, ταξί. Πότε. Αυτή τη ιστορία βγαίνει στα social media, στα, social media, ναι, στα sites και όλα αυτά. Έλα, πάρτε 15.000 πρόστιμο της ομάδας. Ωραία πράγματα στην πόλη. Μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο μόνο για την πόλη. Να μπούμε για πάνω. Άλλο. Έγινε αυτό. Ναι. Γενέθλια. Ναι. Ενημερώνει τη ομάδα ότι θα βγει. Ποιο τώρα. Το ίδιο. Ο Κρούζ. Ναι. Ενημερώνει την ομάδα ότι θα βγει. Ναι. Παιδιά, έχω τη γενέθλια. Ναι. Είναι μετά το παιχνίδι. Ναι. Την επόμενη μέρα δεν έχουμε προπόνηση. Η ομάδα λέει: παιδιά, εντάξει. Μα ενημερώνει και όλα αυτά. Να βγεις. Βγεις. Βγαίνει η επόμενη μέρα. Ναι. Πρώτη σελίδα στο Bild. Είχε μια γυναίκα, μια δημοσιογράφη εκεί, ναι, και τραβούσε φωτογραφία, βίντεο που ήταν αυτός. Τι κάνει ο άλλος, παίρνει το τηλέφωνο του, σπάει. Πάμε. Μέσα στο κλαμπ, μέσα στο μπαρ. Που είχε άδεια. Στην επόμενη μέρα. Πάλι πρόστιμο. Τον είχε να πει: εντάξει, να βγεις ρε φίλε, αλλά μην το κάνεις. Θέμα. Μην το γίνει χάζα και τέτοια πάλι να είσαι τις ειδήσεις και αυτά. Άρα, ωραία, την πάστε. Ήτανε. Αλλά το καλύτερο. Διατροφή. Ψωμί με νοτέλα. Ψωμί με νουτέλα. Μεσημεριανό ψωμί με νουτέλα. Οι άλλοι με πάστα, ρύζι, μπατάτα. Ο άλλος ψωμί είναι νουτέλα. Ναι, έχει παιχταρά. Μα παιχταράζει ήταν. Ετοίμωσε. Αλλά αν είχε λίγο μυαλό, αλλά. Λοιπόν, διακόπτουμε αυτό το εκπληκτικό guest για ένα ανεπανάληπτο spam. Αν θέλετε να συνεχίσουμε να κατακτούμε το ίντερνετ και να φέρνουμε αυτούς τους εκπληκτικούς καλεσμένους, βοηθήστε μας. Μπείτε στο πεταράδες.gr, δείτε τις αξιολογήσεις των στοιχηματικών και κάνετε εγγραφή μέσω του site μας σε όποια στοιχηματική θέλετε. Αρκετά με το spam, συνεχίζουμε το guest. Πριν περάσουμε στον ΠΑΟΚ. Όχι, πάμε στον ΠΑΟΚ. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και να πούμε και για Μουρίνιο, γιατί έχει βρεθεί με Μουρίνιο στην πόρτα, έτσι. Πώς είναι ο Μουρίνιο γενικά, εντάξει. Στον... Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Ε? Έχει αλλάξει, νομίζω ότι έχει αλλάξει. Παλιά πώς ήταν δηλαδή. Παλιά ήταν. Τώρα δεν δουλεύω καθημερινά μαζί του. Τα στιγμή που δούλεψε τότε μαζί του, μέσα στην εβδομάδα πηγαίναμε 3-4 παίκτες από τις ακαδημίες. Ήταν φανταστικό. Φανταστικό. Δηλαδή σε βοηθούσε σε όλα. Σε όλα. Δηλαδή φαντάζομαι, θυμάμαι τότε την εγκαίνια του Ντραγκάου. Είχε παίξει εγώ και άλλους δύο συμπαίκτες μου από τις ακαδημίες που και οι δύο, ένας ακόμα παίζει εδώ, ξαναγύρισε και το άλλος έπαιζε στο Ολυμπιακός. Πάολο Μασάδο, ναι, και άλλο Μπαρμπόζα που παίζει στον Πανατολικός τώρα. Θυμάμαι το Πάολο Μασάδο, είχαμε το κουστούμι και είχε φτάσει στην αποδυθήρια με κουστούμι και άσπρη κάλτσα. Αυτός και εγώ δηλαδή, δεν είχαμε φορέσει ποτέ κουστούμι, 17 χρονών τώρα. Και θυμάμαι τον Μωρίνιου, τον έδωσε κάποιες κάλτσες δικές του, φίλε, να φορέσει αυτά. Όχι με άσπρη, αλλά. Στο Μασάδο το κάνω. Το Μασάδο αυτό. Αλλά γενικά στην καθημερινότητα μέσα στους παίκτες ήταν φοβερός. Δηλαδή. Έπαιρνε το 100%, ήταν από αυτούς. Τα έπαιρνε αυτούς το 100% και θυμάμαι που έλεγα τότε, δεν ξέρω αν ήταν σε συνέντευξη ή ήταν και εκεί μαζί μας στην αποδυτήρια, έλεγα ότι εγώ με αυτούς που παίζουν δεν χρειάζεται να τους μιλήσω ή δεν χρειάζεται να τους ανεβάζουν ψυχολογία γιατί παίζουν. Οπότε αυτός αν έβλεπε στις προπονήσεις μιλούσα μόνο με αυτούς που δεν έπαιζαν τόσο συχνά. Χρειαζόταν την ψυχολογία. Αν τα πάτε να δείτε το τελικό Champions League το 4, το κέντρο της ομάδας, το τελικό, δεν είχε παίξει σχεδόν ποτέ μαζί. Ήταν Αλανίτσεφ και Πέδρο Μέντες. Και ένας από αυτούς έβαλε και γκολ. Τώρα γιατί πιστεύεις ότι έχει αλλάξει, έχει γίνει λίγο πιο μιμοάπτο, έχει γίνει λίγο πιο σοβαρός, έχει γίνει λίγο. Δεν ξέρω, νομίζω. Τι αλλαγή βλέπεις δηλαδή. Την αλλαγή ότι. Αυτό που βλέπεις, ναι. Αυτή που βλέπεις μπορεί να του πεις ότι τα έχει δει. Ότι έχω κερδίσει αυτό που έχω κερδίσει. Εγώ είμαι το καλύτερο. Στην ουσία είναι. Αυτά τα τελευταία χρόνια είναι που δεν αυτό, κάνει. Αυτό εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει. Αλλά από τη στιγμή που κερδίζει συνεχόμενες χρονιές, πρωτάθλημα κύπελλο στην Πορτουγαλία, η Europa League, τότε που ήταν UEFA, Champions League με Porto, πάει Chelsea, η Chelsea δεν κερδίζει πρωτάθλημα από 50 χρόνια.
Το κερδίζει συνεχόμενο. Ναι. Φεύγει από εκεί, πάει στην Ίντερ, την ομάδα που ήταν η Ίντερ, ήταν κάτι ναι. ιδιαίτερο. Κερδίζει Champions League. Τρέπλ. Εντάξει, με τον τρόπο, με το τρόπο που έπαιζε, που όλοι λένε ήταν αμυντική ομάδα, αλλά το τέλος είναι το αποτέλεσμα. Το τέλος ήταν το αποτέλεσμα. Και ακόμα μένα μου λένε, όπως συζητούσαμε πριν, ότι κέρδισε το Euroleague νίκη. Ναι. Ποιος το κέρδισε? Η Πορτογαλία. Τα βιβλία θα είσαι εκεί, το όνομά σου. Γιατί ποιο τον πειράζει αυτό? Οπότε δεν τον πειράζει κανείς. Γίνεται όλοι να παίζουν σαν τη Βραζιλία. Ακόμα και η Βραζιλία πλέον αρχικά έχει αρχίσει να παίζει. Εντάξει, δεν είναι. Όπως είπε τότε τις εποχές εδώ στο ΠΑΟΚ το Σάντος, και εγώ θα μου άρεσε πάρα πολύ να κερδίσω 5-0. Θα μου άρεσε, ωραία είναι. Αλλά αν δεν μπορέσω, θα κερδίσω και 0.5. Να πούμε ότι ο Αντρέα είναι μια χρονιά μετά τις Αρδέλες, ναι. τη δήλωση του Σάντος. Έχεις έρθει μετά, δεν ανοίξεις δηλαδή στις Αρδέλες εσύ. Α, δεν είναι. Δεν είσαι μέσα σε αυτή τη χρονιά. Σαρδίνες που λένε στην Πορτογαλία. Δεν ξέρεις τη δήλωση. Όχι. Είναι μια χρονιά πριν. Το έχω ακούσει, αλλά μια χρονιά πριν λέει ο Σάντος ότι προσπαθεί να κάνει παρομοίωση για το τι παίκτες έχουμε και τα λέει, και λέει άλλο οι Σαρδέλες, άλλο το... και ένα άλλο ψάρι, νομίζω κάτι είπε. Και... Τσιπούρα. Κάτι, πέρα καλό ψάρι τέλος πάντων. Είναι γνωστή η ατάκα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, είπες τις προάλλες ότι η καριέρα σου στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά ξεκινάει στο ξένα, έρχεσαι στο αεροδρόμιο και δεν σε υποδέχεται κανένας. Α, ναι, ωραία ιστορία αυτή. Που νομίζω ότι ερχόσαστε στην Ελλάδα. Η διοίκηση της Αγοράκιων, ο τωρινός πρόεδρος της ΕΠΟ, δεν υποδέχεται το Βιερίνια. Δεν κρατάω κάτι για να ξεκαθαρίσω αυτά. Αλλά λέτε και την αλήθεια. Εγώ έχω φύγει από την Πορτογαλία πρώτη φορά, όχι από την Πορτογαλία, την πόλη μου σχεδόν. Δηλαδή, Πόρτο Γκυμαράης. Έχω ταξιδέψει, φίλε. Εντάξει, έξω. Όχι, τότε δεν είχε ξαναταξιδέψει ποτε στο εξωτερικό. Α, όχι, τι λέω, αφού είχε πέσει. Εντάξει, φίλε. Σε παρακαλώ, εντάξει, να μου πει ότι δεν έχω φύγει από το χωριό. Έφυγε. Εγώ την πρώτη φορά που ταξίδεψα 10 χρονών με αεροπλάνο. Πήγε στη Γαλλία. Α, πήγε. Ναι, ρε, 10 χρονών. Με το έκανα, αλλά το σπάω. Ναι, αλλά όχι μόνο σου, όμω με γονεί. Ούτε τι γονεί, τι εγώ, μόνο μου. 10 χρονών μόνο σου. Με την ομάδα. Τα πήγαμε σε τουρνουά. Ναι, όχι, ήταν πρώτη φορά που είχε βγει σχετικά από το σπίτι μου, από του γονεί μου. Δηλαδή και έρθουν σε μια χώρα, ξένη χώρα, δεν ήξερα τι θα. Τι θα αντικρίσει, τι θα δει, ναι. Τα δω και όλα αυτά. Και είχε έρθει τότε, αν δεν κάνω λάθος, με τον δικηγόρο του Πόρτε, ότι ήταν δανεισμό για ένα χρόνο. Ναι. Αλλά νομίζω, σε αυτό το περίοδο, η Πόρτο ήθελα άλλο παίκτη δανεικός από την Πόρτο και νομίζω ότι είχαν κανονίσει σε αυτό το παίκτη στην επόμενη μέρα. Α, ούτε καν εσένα δηλαδή. Ούτε καν εμένα. Απίστευτο. Και πώς ξεκινάει μια στιγμή. Δηλαδή, και ήρθα έτσι, έφτασε νομίζω στις 2 ώρα το βράδυ. Και δεν ήταν κανένας. Μόνο στα ρήφα, μόνο στα ταξί. Πάει καλά, ήταν. Πώς ήξερες που να πας στο ξενοδοχείο? Όχι, είχα ο δικηγόρος της ομάδας, είχε όλα. Α, ήξερε που ήξερε. Είχε που ήταν στο ξενοδοχείο, αλλά νομίζω ότι δεν το είπα αυτό. Και φτάνει το ξενοδοχείο και δεν έχω δωμάτιο. Τώρα σκέφτεσαι. Δεν είχα δωμάτιο. Είχε δωμάτιο δικηγόρο, εγώ δεν είχε. Σκέψε πριν. Είχε την επόμενη μέρα. Το είχα αναγραμμένο για την επόμενη μέρα. Σε άλλο όνομα όμως. Συγγνώμη λίγο. Και το. Και όλο αυτό εκείνη την ώρα τι και δεν σκέφτεσαι που ήρθα. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Εγώ θυμάμαι που μιλάω με τον δικηγόρο. Μιλάω με τον δικηγόρο και λέω, παιδιά, τι γίνεται. Και νομίζω ότι τότε πήρα τηλέφωνο, αν δεν κάνω λάθος, δεν θέλω, Ζίζη, sorry, στο Βρίζα, γιατί το Βρίζα ήταν γιατί πρόεδρος ή τεχνικός διευθυντής. Και είχε ζητήσει συγγνώμη που είχαν κάνει αυτό το λάθος, ότι περιμένα στην επόμενη μέρα και μας στείλανε τη διεύθυνση του ξενοδοχείου και όλα αυτά. Είναι λίγο δύσκολο γιατί εγώ την επόμενη μέρα τις 7 η ώρα πρέπει να ξυπνήσω και να πάω τα εργομετρικά. Τώρα το καταλαβαίνεις. Εγώ πήγα να κοιμηθώ κάτι στις 3-4 και την επόμενη μέρα εργομετρικά, cyber και όλα αυτά που δεν είναι και εύκολο. Πώς σε βρήκαν εκεί? Καλά, μια χαρά. Λίγο χοντρούλης, αλλά καλά. Αυτό, τώρα για να πάμε σε αυτό στο λέγανε καμιά φορά έτσι. Ναι, ότι ήταν το σκαρί σου, παιδί μου, που λέμε. Είχε και όντως κάποια κιλά τότε. Είχε, αλλά όχι του λένε ότι είχε πολλά κιλά. Είχε. Αν δεν κάνω λάθος. Είχε, πάντως δεν φαινόταν στον αγωνιστικό χώρο. Είχε 2-3 κιλά, αλλά αν τα εγώ προσωπικά θα. Τα παίρνω κανένα κιλά. Όχι, τώρα είμαι λίγο φέτες, όχι πολύ, αλλά εντάξει, 35 νομίζω ότι κρατάμε καλά. Εγώ τότε έκανα κιλίτσα, δηλαδή τα κιλά που έβαλα εδώ έμπαινε. Ναι, ναι. Αλλά φαινόταν. Και το πίσω μέρος. Ρε φίλε, και δεν μπορείς να κρύβεις κιόλας, γιατί παλιά είχαμε και τη. Είναι κολλητά τα σορτσάκια. Όχι αυτό. Το σορτσάκι από πίσω είχε σπόνσορες Μόλτο. Εδώ. Και φαινόταν πήγαινε. Μόλτρε φίλε, κρουασάν, η Ειρήνια, χοντρός.
Και ξεκινάει η καριέρα στον ΠΑΟΚ, ως δανεικός βέβαια τότε, με εκείνο το μαρκάρισμα που όλοι ξέρουμε έτσι από το Βιτόλο. Ναι. Καταρχάς θέλω να σου ρωτήσω πώς το είδες σαν μαρκάρισμα. Πώς το σκέφτεσαι. Μαρκάρισμα ή ασκοτωμό ήταν. Ήτανε... αυτό ήταν για... για φτώφορο. Αυτό ήταν για φυλακή ρε φίλε. Μετά από τόσα χρόνια θέλω να σου ρωτήσω, το έκανε πίτι, δεν ψεύεις ή ήταν στη φάση. Για φάουλ ήταν. Τώρα να τραυματιστεί τόσο σοβαρά πως τραυματίστηκε, δεν νομίζω. Θέλω να το πιστεύω όχι. Ήθελα απλά να σου κάνει φάουλ. Ήθελα να σταματήσει τη φάση, γιατί ήταν μια κόντρα. Θέλω να το πιστέψω, μόνο αυτός θα το ξέρει. Όταν ήρθε, δεν το συζήτησα. Ναι, όταν ήρθε, δεν πιάσω. Εγώ φαντάζομαι ότι είχαμε και μια ιστορία με αυτά. Α, ναι. Γιατί άργησα εγώ τη συμφωνία με το ΠΑΟΚ, άργησε πάρα πολύ και ήμουν αρκετή καιρό ώρες προπονήσεις. Ναι. Εγώ φαντάζομαι ότι ήρθα στο ΠΑΟΚ και πόρω στο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν ήδη σε προετοιμασία. Και θυμάμαι ότι φτάνω στην προετοιμασία. Golden Tulip, το ξενοδοχείο. Ναι. Το... στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Ναι. Το αγαπημένο το Σάντς. Ναι. Και θυμάμαι που ήμουν εκεί και ο Σάντς με είδα, είχαν τελειώσει το φαγητό ναι. Και με κοιτάει και μου λέει, πες μου κάτι, τι προτιμάς, να φας πρώτα και να μετρητείς μετά ή να μετρητείς τώρα ή να φας μετά. Εγώ λέει, εγώ πιστεύω πως σε βλέπω καλύτερα τώρα, γιατί μετά θα ανεβάζει κάτι άλλο. και ήρθα και το Βιτόλ νομίζω ότι ήρθα πιο μετά. Νομίζω ότι είχε να τελειώσει την προετοιμασία. Και είμαστε μία εβδομάδα ναι. Προπόνηση το πρωί ναι. Με την ομάδα. Καπού είμαι εγώ με το Βιτόλ. Εγώ και το Βιτόλ και το γυμναστή. Ναι, ναι. Γιατί είστε πίσω και πρέπει να τι προλάβετε. Και τώρα, τέτοιο, και τώρα μιλάμε. Ναι. Βιτόλ ισπανικά και εγώ ισπανικά. Ναι. Μπορούσα να μιλούσε μεταξύ μα. Ούτε δεν λέξη. Μία εβδομάδα, Ούτε λέξη. Αλήθεια. Μία εβδομάδα 10 μέρε. Και μετά θυμάμαι είχαμε κάνει. Πρώτη συγκίνηση. Ο Κωνσταντσάου. Ακούστησαν. Ούτε εμείς. Εγώ δεν ήθελα να του μιλήσουμε τίποτα. Ναι. Θυμάμαι, είχαμε φαγητό όλη την ομάδα και προς το τέλος μέναμε οι γνωστοί. Εγώ, Κωνσταντσάου, Γκαρσία, Βιτόλο, Κοντρέρας, Λίνος, Σιρίλους, όλους αυτούς. Μουσλίμοβιτς. Έχει σε μια φάση. Λέει ο Κωνσταντσάου. Παιδιά, δεν θα μιλήσετε. Ρε μαλακό, την χρονιά μαζί τα είσαστε. Ναι. Ρε Βίτολ, πες την αλήθεια. Ναι. Ήρθα να το χτυπήσω. Εκεί είπαμε την πρώτη κουβέντα. Ναι. Συνέχισε να πει ότι δεν ήταν φάουλ. Ότι δεν ήταν καν φάουλ. Ότι δεν ήταν κόκκινη κάρτα. Α, δεν ήταν κόκκινη. Ότι δεν ήταν κόκκινη. Εντάξει. Εδώ, αν τα φαίνεται στο βίντεο, ότι λέει ότι ούτε καν φάουλ ήταν. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι έπρεπε να αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορούσα να βγάσω το παπούτσι καν. Από το πρίξιμο. Από το πόδι. Να. Όχι, δεν είχε πριστεί, αλλά... Πονούσες. Μετά που πήγα να κάνω το MRI, ούτε η μαγνητική έκανε, ούτε MRI, αμέσως μαγνητική, μου είπε ο ιατρός τότε ότι τέτοιο τραυματισμό μόνο σε μπασκετμπολίστες που πηδάνε πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο το κόκαλο εδώ. Εγώ το έσπασε κάτι κοκαλάκι από μέσα. Και μετά άρχισε πάρα πολύ καιρό να γυρίσω και... Το πρώτο μου παιχνίδι ήταν στο Φεβρουάριο, αυτό έγινε 24 Σεπτεμβρίου. Και το μεγαλύτερο μου, και το επόμενο τραυματισμό σοβαρό, 24 Σεπτεμβρίου, στη Γερμανία. Το πρώτο χιαστό. Το συγχώρεσες ποτέ. Και όλο είναι το 24. Όλο είναι 24. Γεννάω, είναι γεννημένο το 24 Ιανουαρίου. Καζίνο παίζεις, απόξε με το 24. Όχι, δεν παίζω. Ευτυχώς δεν παίζω. Να παίζω μια ρουλέτα. Ξέρω, να το βάζω το 24. Κάτι καλό 24 έχει γίνει. Μάλλον τότε που γεννήθηκε. Αλλά δεν το λες και καλό. Δεν ξέρω. Το συγχώρεσες ποτέ. Το συγχώρεσες ποτέ. Ναι, ρε. Γίνατε φίλοι δηλαδή μετά. Φίλοι δεν γινόμαστε, εντάξει. Φίλε, το ποδόσφαιρο είναι λίγοι φίλοι που θα κάνεις. Σωστό. Ποιος είναι ο φίλος στο ποδόσφαιρο, ο αγαπημένος σου παίκτης. Που μπορώ να το, κολλητός, το λέω φίλο. Αδερφός που λέμε εδώ. Εδώ δεν έχω. Δεν έχω εδώ ούτε στη Γερμανία. Δηλαδή είναι αυτούς που... Είστε μαζί από... είμαστε μαζί από τα 7 χρονών μέχρι τα 17. Πήγαμε μαζί την πρώτη φορά στην Εθνική K15. Ναι. Φύγαμε μαζί στην Πόρτο. Μετά εγώ σε μια χρονιά πήγα 6 μήνες δανεικός σε μια ομάδα στην Β' κατηγορία και γύρισα μαζί πάλι. Δηλαδή, πάλι δεν μιλάμε κάθε μέρα, αλλά είναι αυτός που κρατάω ναι. Και αυτούς που είχαν τότε τις Ακαδημίες του Πόρτ. Εδώ είναι όχι πιο δύσκολο, εντάξει, κάνω παρέα με πολλούς από αυτούς, αλλά ρε φίλε, είναι δύσκολο γιατί είναι ξένης χώρας, ξένος παίκτης, δηλαδή ο καθένας... Εντάξει, εδώ Έλληνας παίκτη στον ΠΑΟΚ, ποιος είναι με αυτός που έχει κολλήσει πιο πολύ, ας πούμε,
αυτός που όταν πηγαίνατε αποστολή ήθελες πάντα να είσαι μαζί του στο δωμάτιο, ρε παιδί. Με ποιον ταιριάζεται πιο πολύ? Εγώ έμεινε μόνος. Μόνος έμενες. Λοιπόν, θα κάνουμε κάποια τεστ τώρα, έτσι. Θέλω λίγο να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να είναι λίγο δύσκολες. Έχεις την επιλογή. Πάντα λένε μπορεί, εντάξει, είναι δύσκολο σίγουρα. Ναι. Αν δεν λες την μπορείς. Αυτά που είπες πάντως πιο εύκολο είναι. Λοιπόν, αν θες δεν απαντάς. Αλλά... Αν δεν τα απαντώ, τι θα κάνω? Πρέπει να κάνεις 30 τσιλικάκια. Αν πέσει πριν τα 30, θα απαντήσεις. Αν κάνεις 30, δεν απαντάς. Κοίτα, αυτή τα μπάλα είναι πολύ αλαφρή, είναι, ρε φίλε. Εντάξει, δηλαδή, με την ώρα που περίμενα. Στοίχημα, θέλουμε καλύτερη μπάλα. Ναι, ρε φίλε, κοίτα. Ωραία. 10. Ναι, μπράβο. 10. 15. Καλά, κατά τύχη τα κάνεις. Λοιπόν, 15. Αν δεν είχες τη δυνατότητα να πας στον ΠΑΟΚ, δεν υπήρχε ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα, και σου λέγανε θα πας ή στον Ολυμπιακό ή στον Άρη, πού θα πηγαίνεις? Σταματούσε το ποδόσφαιρο. Εντάξει, πρέπει όχι, να όχι, μία, μία από τις δύο ή ξυλικάκια. Αν δεν υπήρχε ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε επιλογή του ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, αυτό. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15! Και μου έφυγε την μπάλα! Με το γόνατο, βέβαια. Το δέχομαι. Τι να κάνουμε, το ίδιο. Και κεφάλι δεν μπορούσε τα μαλλιά να μεγαλώσουν. Ναι, όχι, το δέχομαι, το δέχομαι. Λοιπόν, αν. Ποιο ήταν ο χειρότερο συμπαίκτη που είχε ποτέ στον ΠΑΟΚ? Ο χειρότερο. Εδώ όμω θα κάνει τι 10 κάμψει. Αν δεν θε να απαντήσει. Εντάξει, μπορεί να πει κάποιο ξέρω, μπορεί να πει κάποιο. Όποιο θες. Και δεν σημαίνει ότι δεν ήταν καλό παίκτη. Απλά δεν είναι τέριαξε, δεν ήταν καλό εδώ, ρε παιδί. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έπαιζε καλά. Δεν τα χνότα σα δεν έπαιζε καλά, ναι, και αυτό. Δεν έπαιζε καλά. Δεν ήταν καλό παίκτη. Δεν το θεώρησε ποτέ καλό παίκτη, α πούμε. Κοίτα. Στην Πορτογαλία είχε κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν, αλλά στο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε. Κριστιάνο. Α, ο Κριστιάνο το δεκάρι. Όχι το Ρονάλδο. Όχι το Ρονάλδο, ναι. Για πάω κλειμένα. Φαντάζεσαι. Στη Βόλσμπουργκ, ποιος ήταν ο χειρότερος? Στη Βόλσμπουργκ είχε... Θα απαντήσω πιο... Διπλωματικά. Τις προπονήσεις, Μέση. Και είχε παίξει εδώ, στο Παναϊκός, Μπακαγιόκο. Ναι. Στις προπονήσεις ήταν καλός, στον Μέση. Μπακαγιόκο. Σε όλες τις ευκαιρίες που είχε στο παιχνίδι, έπεφτε μόνος του. Έπεφτε μόνος του. Σου λέω, έπεφτε μόνος του. Άγχους, δεν ξέρω. Μπακαγιόκο, αριστερό εξτρέμ. Ναι, το θυμάμαι, ναι. Ο χειρότερος προπονητής που είχες ποτέ στον ΠΑΟΚ. Κάμψεις, α. Κάμψεις, άμα θες. Εσύ, ό,τι θες, βοή το λες. Κάμψεις, ρε φίλε. Κάμψεις, ρε φίλε. Γιατί και να μην έχουμε καλό αποτέλεσμα, είχε πάντα καλές σχέσεις με όλους. Α, έχεις okay, μία. Με όλους. Καλά, γιατί... Τρεις, τέσσερις... Δέκα κάνει. Πέντε, ρε. Έξι. Άντε, οκ, okay, άντε. Όχι, δεν πειράζει. Συνεθισμένος. Σαν τον τριαντάφυλλο survival. Λέβ survival. Δεν έκανα αυτό. Έτσι έκανε το πόδι μου, έτσι. Λοιπόν, και μια τελευταία έχω. Εδώ θα σου βάλω τσιλικάκια πάλι. Αν η ζωή σου εξαρτιόταν από ένα πέναλτι. Αν έπαιρνε το πέναλτι ή όχι. Ναι. Ζούσες, πέθαινες. Σε ποιον το δίνεις να το εκτελέσεις? Τη δική μου ζωή. Ναι. Ναι. Δηλαδή σου λένε ότι αν χαθεί το πέναλτι πεθαίνεις. Ποιον πάει να το εκτελέσεις? Από το ΠΑΟΚ. Ρονάλντο, δεν ξέρω, Ρονάλντο θα λέγεις τ' άλλη. Σε μένα. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορώ να με βάζω εμένα. Όχι. Αν τα βάζω εγώ, φυσικά εγώ. Όχι, εσύ δεν μπορείς. Γιατί θα πετάω εγώ φταίω. Εσύ δεν μπορείς. Έχουν δέσμιο δεμένο και σου λένε διάλεξε έναν στον ΠΑΟΚ. Τώρα. Οποτεδήποτε. Τώρα. Οποτεδήποτε. Οπουδήποτε. Γκαρσία. Παύλο Γκαρσία. Μπα και παίξε, γι' αυτό το λες. Εντάξει, θα πα και να παίξει στα playoff. Τώρα που είπες Γκαρσία, πώς είναι να έχεις τον πρώην σου παίκτη προπονητή? Είναι κάτι. Κοίτα, είναι δύσκολο και όχι. Είναι δύσκολο αν θα το βλέπεις ως συμπαίκτης ακόμα. Ναι. Είναι εύκολο αν θα το βλέπεις ως προπονητής. Δηλαδή το ξέρεις τον τρόπο της σκέψης, γιατί πάνω κάτι είναι το ίδιο όπως είχε τότε σαν παίκτη. Οπότε για μένα είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο και είναι και πιο εύκολο για μένα ως αρχηγός της ομάδας να έχεις ένας προπονητής σαν τον Γκαρσία να μπορεί και αυτός να περάσει και τους καινούριους και τους ξένους παίκτες τι σημαίνει να παίξει στο ΠΑΟ. Για όλη εκείνη την ιστορία τότε με τους κλέφτες και όλα αυτά, μετάνιωσες καθόλου που το πήγες λίγο πιο η ένταση με την οποία μίλησες? Όχι. Δεν παίρνεις κάτι πίσω δηλαδή από όλα αυτά? Όχι, τι να πάρω πίσω.
Για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε, α πούμε, είχατε και τον Κονέ τότε, α πούμε, είχε πει ότι με θίγε εμένα, δεν μου αρέσει αυτό. Ο Κονέ, α πούμε, είπε τότε, θυμάμαι, ότι με θίγε εμένα. Κονέ στην εποχή. Κονέ, ναι. Σε παίξει σάκ, ναι. Θα το ξαναπώ τότε. Εντάξει, φίλε, κοίτα. Κάποιο θα στεναχωρήσει. Γιατί σου λέει παίκτε, εσύ φταίνει αυτό. Ο Κονέ λέει ότι εμεί οι παίκτε δεν φταίμε. Και μα λέει ναι, έχει δίκιο ότι δεν φταίει. Και εμεί δεν φταίμε που. Εντάξει, δεν προχωρήσω αυτά. Για να τελειώσει μάλλον εδώ. Εγώ δεν λέω ότι η παίκτης η ΑΕΚ με έκλεισε το πρωτάθλημα. Να το καθαρίζω αυτό. Γιατί έχει γίνει πράγματα μέσα στα αποδυτήρια, μέσα στη Φυσούνα, που εκεί με θρελαίνει. Ναι. Εκεί μου γυρνάει. Γιατί με παίκτες εννοείς. Με γενικά ρε φίλε, με γενικά, γιατί το θέμα την ΑΕΚ ή τους παίκτες στην ΑΕΚ ήταν ότι ο Μαωρίσιο είχε μποντίζει τον Μπάρκας. Ναι. Που ο Μαωρίσιο ήταν πίσω από αυτόν και δύο μέτρα μακριά. Και έχουμε δει και άλλα γκολ τώρα αντίστοιχα που μετράνε κανένα. Μετράνε. Οπότε αν τα είχαμε βάρ, τα μετρούσε τον γκολ. Το θέμα είναι, είχε ακουστεί ότι φοβήθηκαν τη ζωή τους. Ότι λόγω τρομοκρατήθηκαν. Ναι. Τρομοκρατήθηκαν. Εσύ πες μου κάτι τώρα, γιατί εγώ μπορεί και είμαι διαφορετικός από όλους. Ναι. Άνα, εγώ τρομακτικό. Τι θα κάνω. Θα κάθω εκεί στην αποδυτήρια, έξω από την αποδυτήρια και γελάω. Ή θα μπαίνω μέσα και κλείνουμε μέσα. Άρα ήταν θέατρο, λες. Δεν λέω ότι είναι θέατρο. Ότι το παίξανε και λίγο τρομοκρατημένοι. Δεν μου άρεσε τώρα εμένα να μου πεις ότι φοβήθηκες ή τρομοκρατήθηκες. Ο αντίλογος δεν είναι βέβαια ότι. Και μετά. Και αυτοί παίρνουν εντολές από την ομάδα. Έχεις βίντεο. Ναι. Υπάρχει βίντεο. Σφυρίζει το διαιτητής. Ναι, σφυρίζει τον κόσμο. Γιατί δεν ήρθανε. Α, σφυρίζει για να. Ή να βγούμε. Δεν είναι ότι τελειώσει το παιχνίδι μέσα. Να βγούμε. Γιατί δεν βγήκανε. Τι θέλω να του φωνάζω. Ο αντίλογος είναι ότι οποιοδήποτε θα έκανε το ίδιο. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι αν γινόταν ανάποδα, δεν θα το κάνατε. Σαν παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν γινόταν ανάποδα η φάση, τι πιστεύεις ότι μπορεί εσύ. Αν και έχουμε δει ότι εσύ γενικά. Εδώ έκανες πιο ψυχρή. Όχι εγώ. Όχι εγώ. Όχι. Γιατί εσύ σε συγκεκριμένη περίπτωση έχεις πει στον πρόεδρο τότε, δεν χρειάζεται. Πρόεδρε, μην μπεις. Δηλαδή, γιατί δεν πάμε σε άλλο. Με χίλιους σφιγμούς τότε εσύ σκέφτηκες διαφορετικά. Γιατί θέλω να κερδίσουμε εξωτερικό χώρο. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το λόγο εγώ λέω, είπα τότε κλέψη, τι δεν τα λέω πλέον. Πέρασε, πάει αυτά. Αν τα πάμε σε αυτό, έγινε αυτό με τον Ολυμπιακό εδώ, ναι, με το ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Πέρσι, η πρόπερση, με κάποιον τρόπο, την πόρτα να μπει στο κήπεδο του Καρεσκάκη, χάλασε. Ναι. Δεν ξέρω, χάλασε. Μόνο για το δικό μας λεωφορείο, μετά άνοιξε. Ναι. Και εμείς περπατούσαμε 100 μέτρα, ναι, με φύλλα του στο Ολυμπιακό. Κάποιος παίκτης έφανε μπάτσες. Για βολοβδομάδα ήταν στα όρια. Νομίζω ότι ο αντιπρόεδρος της ομάδας μας, ο κ. Γαγκάτσης, τον έπιασαν από το λαιμό. Ναι. Αν ήταν έτσι, γιατί πήγαμε να παίξουμε. Ναι. Δεν είχαμε ευκαιρία, δεν είχαμε τρόπο, δεν είχαμε λόγο. Λόγο, δικαιολογία. Λόγοι, δικαιολογία για να μην ούτε καν να μπούμε μέσα στην αποδυτήρια, να πάμε στο λεωφορείο και να φύγουμε. Καλή, καλό παράδειγμα. Δεν μπήκαμε. Κερδίσαμε το παιχνίδι, χάσαμε το παιχνίδι. Δεν ξέρω. Και δεν θυμάμαι τι. Εντάξει, θυμάμαι τους παίκτες μέσα στα αποδυτήρια ήταν λίγο ρε φίλε, ότι η ψυχολογία δεν ήταν και την καλύτερα. Ναι. Εντάξει, δεν τα λέω ότι ήταν το φόβο να παίξουν, αλλά ρε φίλε, πριν το αγωνιστικό, περπατάζα 100 μέτρα με φύλατλους από εδώ και από εκεί που. Αν είναι έτσι, φίλε, δεν μπορούσα εγώ. Εγώ μιλάω, γιατί μου έχουν συζητήσει αυτό με Παναϊκός τότε με το Ίβιτς, εγώ μιλάω από τη στιγμή που ήμουν εγώ στο ΠΑΟ. Και τότε και τώρα. Ναι. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Αυτή τις τα πέντε χρόνια που λείπω, δεν ξέρω τι έγινε. Έβλεπε τα παιχνίδια, κέρδιζε, χάνανε. Όπως ακούω πάρα πολύ για το χέρι στη Λαμία. Ναι, τώρα το έσανα και πολύ. Ναι. Το χέρι στη Λαμία. Νομίζω ότι το προπονητής μας μετά το αγωνιστικό παιχνίδι είπα. Ναι, ότι ήταν. Ήταν χέρι. Αλλά κανένας είπα ότι μετά από 5 λεπτά ο Κάνια σούτερ έξω από την περιοχή και ένας παίκτης στη Λαμία βρήκε η μπάλα με το χέρι. Τι να σου πω. Ότι ήταν χέρι. Χέρι, παιδιά, ήταν χέρι. Δεν λέω ότι δεν ήταν χέρι. Καλά, αλίμονο. Απλά το δικό σου ήταν πιο ψηλά και φάνηκε πιο πολύ. Όπως λένε να καθαρίσω και αυτά. Είμαι κοντός, δεν μπορώ να παίξω βόλεϊ ούτε μπάσκετ. Παιδιά, δεν μπορώ. Γιατί το έχουν ρωτήσει πολύ. Θα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά μπάσκετ μου αρέσει να βλέπω. Δεν μπορώ να παίξω, φιλέ. Πόσο είναι τη. Είναι ψηλά. Δεν μπορώ, δεν φτάνει. Να σε ρωτήσω, ποιον αντιπαθείς πιο πολύ, Σπάθα ή Κομίνη. Θες τσιλικάκια, μήπως. Όχι, όχι. Αυτά είναι εύκολα. Α, είναι εύκολα. Και τους δύο. Και τους δύο, αλλά. Ποιος πιστεύεις ότι έκανε.
εγώ πιστεύω το δικό μας ήταν ο Κομίνης, δεν ήταν η Σπάθα. Εδώ ο Κομίνης. Με την Άρη. Σπάθα σε Χαριλάου. Ο Σπάθας ήταν με τον Άρη. Εντάξει, νομίζω ότι... Κομίνης. Κομίνης. Κομίνης, που έχω και νομίζω ότι τώρα στην αίσθηση δεν είπα ότι... Ναι. Δεν μου άρεσε πάρα καθόλου να του είχα... Να τον έβλεπες. Να τον έβλεπα ως διαιτητής. Το πρώτο πράγμα που θα του έλεγες τώρα σε προσωπικό επίπεδο. Δεν νομίζω ότι θα τον έλεγα κάτι. Να. Δεν νομίζω ότι τα έχουν πει πολλά πράγματα. Ναι. Φίλε. Εντάξει, όλοι κάτι. Κάνουμε λάθος. Δεν λέω ότι δεν κάνω λάθος εγώ, δεν κάνω λάθος εσύ. Αλλά ρε φίλε, είναι ένα λάθος που μπορείς να το διορθώσεις. Μπορεί να το διορθώσεις. Αν το καταλάβεις και την ώρα, βέβαια, μπορείς να το διορθώσεις. Ρε φίλε, όλοι κατάλαβαν την ώρα. Ο βοηθός προς το κέντρο βγήκε. Με το Σιμώση έχεις μιλήσει μετά από αυτά. Γιατί είστε και συμπατριώτες. Ναι, είσαι συμπατριώτες που είχε κάνει το χαβαλέ και είχες πει και κάποια πράγματα μετά στη συνέντευξη τύπου όταν. Πήρα το κύπελο με την επιστροφή σου και είχες πει ότι εντάξει δεν πρέπει να το κάνει γιατί είμαστε και συμπαίκτες. Όχι, συμπαίκτες δεν είμαστε. Συμπατριώτες. Ναι, αλλά εγώ του πιστεύω ότι ούτε αυτός ήξερε τι σημαίνει την αυτό. Α, το έκανε για... Α, το έκανε για πλάκα δηλαδή. Έτσι, την πλάκα κάνω εγώ τώρα. Γιατί, ρε φίλε, εντάξει, τέλος πάντων, το βγήκε και την ώρα, με είχε πει τότε συγγνώμη. Α, σου είχε πει, Δεν τον δέχτηκε τη συγγνώμη φυσικά, γιατί αυτά είναι πράγματα που... Είναι λάθος που κάνεις που αν σκέφτεσαι πριν δεν θα το κάνεις. Αισθάνεσαι ότι είσαι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αισθάνεσαι... Όχι μόνο εγώ, νομίζω όχι, ότι. Όχι, για σένα μιλάμε τώρα. Εσένα έχουμε εδώ, εσένα θα σου ρωτήσω. Δεν είσαι μόνο εσύ. Δεν είσαι μόνο εσύ, οκ, ναι, αλλά. Είσαι και εσύ. Είσαι όμως μέλος μιας ομάδας που έκανε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Ήταν κάτι το οποίο έγραψε ιστορία. Δηλαδή, είτε το πρωτάθλημα, double την ίδια χρονιά. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι το καταλαβαίνεις στον κόσμο αυτό. Δηλαδή ότι είσαι κάτι τρομερό, ότι κάτι σημαντικό για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Δεν είναι δηλαδή απλά μια ομάδα που έτυχε και απλά ήταν καλή, ας πούμε. Κοίτα, εγώ το πιστεύω ότι φυσικά το καταλαβαίνεις. Φυσικά ότι ξέρεις ότι έχεις γράψει ιστορία ως Γερίνια, ως ομάδα, ως σύλλογο. Δηλαδή νομίζω ότι όχι μόνο στην ιστορία του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι έχουμε και σπάσει το ρεκόρ του Παναθηναϊκού ως. Τα σερία αίτητο. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει αίτητο με 6 ισοπαλίες, είμαστε με 4. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι σπάσαμε καλό ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι εγώ και όλοι τους υπόλοιπους που είμαστε σε αυτή την ομάδα και έχουν κερδίσει αυτό που έχουν κερδίσει, το καταλαβαίνουν αυτό μετά την καριέρα του. Έτσι το πιστεύω. Τώρα ακόμα παίζεις, το καταλαβαίνεις το. Το νιώθεις ότι και το κόσμος και όλοι σε θαυμάζουν από αυτό που έχεις κάνει και σε αγαπάνε από αυτό που έχεις κάνει. Αλλά νομίζω ότι το τέλος, αν τα σκεφτείς, αν έχεις το χρόνο να σκεφτείς τι έχεις κάνει, μόνο εκεί θα το καταλαβαίνεις. Γιατί τώρα πάλι οι αγώνες, όλα αυτά. Ναι, έχεις αγώνες, θέλεις κάθε μέρα να γίνεσαι καλύτερος, θέλεις να προσπαθείς να βελτιώσεις κάτι, πρέπει να προσπαθήσεις να κάνεις το ίδιο ή καλύτερο. Οπότε νομίζω ότι καταλαβαίνω ότι κάναμε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Αλλά νομίζω, όπως είπα, νομίζω το τέλος της καριέρας, νομίζω ότι καταλαβαίνεις αυτά. Σε βοήθησε ο Κονσεϊσάο, έτσι, μίλησα και με τον φίλο μου τον Κώστα τον Πετρετό. Γενικά, ρε παιδί μου, ήταν ένας άνθρωπος που σε βοήθησε να εγκληματιστείς στον ΠΑΟΚ. Ναι, πάρα πολύ. Ήταν ένας από αυτούς που μου βοηθούσαν πάρα πολύ, όπως έχω πει, έχω γλύφει ήδη τον Γκαρσία, ναι, αλλά θα το πω ξανά, γιατί ήταν από τότε, δεν είναι ένα παίξω παιδιά, Κονσέσαον, Γκαρσία, Κοντρέρας, ήταν αυτοί που μιλούσαμε σχεδόν την ίδια γλώσσα, οπότε αυτοί είχαν εμπειρία, ο Μπιζέρης ήταν μετά κάπως. Και του Σιρήλου βοηθούσε πάρα πολύ. Ο Μπιζέρα σου έδωσε μια ηρεμία, επειδή μου σου μάθε πώ να σε ηρεμήσει. Ο Μπιζέρα το ήξερα ότι ό,τι και γινόταν, φίλε, τα έχω από πίσω. Μπράβο, δεν έχω. Μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω μέσα στο αγωνιστικό και εκτό. Λέω εντάξει, Μπιζέρα από πίσω, φίλε. Δεν υπάρχει. Και τελευταία ερώτηση, είχε πρόταση από μεγαλύτερη ομάδα από τη Βόλσμπουργκ για να φύγει στον ίσον στην Βόλσμπουργκ. Ναι. Από ποια? Τη Σάλκα, υπόγραψε κιόλα. Ναι. Και τελικά τι έγινε. Και το πήραν πίσω. Πίσω, Υπόγραψα σε Μπενζινάδικο. Σε Μπενζινάδικο, έλα ρε. Ναι. Ήταν το 15. Ναι. Γιατί είχε υπογράψει 3 χρόνια.
Στο Ιανουάριο του 2015 δεν συμφώνησαμε με τη Wolfsburg να ενώσει το συμβόλαιο και από το Ιανουάριο ήμουν ελεύθερο να υπογράψω με ποιο θέλω. Ναι. Και είχε μία πρόταση στη Schalke. Που θυμάμαι η Schalke τότε, για αυτό το λόγο υπόγραψε στον Πενζινάδικο, η Schalke τότε είχε ήδη φύγει για τη χειμερινά προετοιμασία στο Κατάρ, αν δεν κάνω λάθος. Και έμεινε πίσω ένας άνθρωπος της Schalke να μπορούμε να κάνουμε στα χαρτιά. Θυμάμαι ότι είχε πάει στην Bielefeld, νομίζω, να κάνω τις εξετάσεις, όλα καλά. Και το γυρισμό στο αεροδρόμιο να πάω να γυρίσω στη Wolfsburg, σε ένα autobahn, σε ένα εθνική οδό, σε ένα βενζινάδικο που υπόγραψε. Μετά είχε ένα, γιατί ήταν στην εποχή τότε τη Schalke είχε ένα πάρα πολλούς τραυματισμούς στο χιαστούς, Farfan, Boateng, όλα αυτά. Και είχαν αμφιβολίες. Θέλανε πάλι να υπογράψουν σε αυτούς, αλλά να αλλάξουν τους όρους του συμβόλαιου. Ήτανε, θυμάμαι, ήταν 3 χρόνια συν 1 και θέλανε να κάνουν 2 συν 1. Και είπαμε όχι, ότι είχαμε υπογράψει αυτά. Και θυμάμαι ότι τη Wolfsburg, τότε που δεν ήθελα να με κάνει καινούριο συμβόλαιο, δεν ξέρω με τι τρόπο πήρε την υπογραφή μου πίσω. Α, ναι, όχι. Και με πληρώσαν και παραπάνω από αυτό που ήταν στη Schalke. Λοιπόν, αρχίζω εγώ από το Instagram. Ο φίλος ο Βασίλης ρωτάει ποιο θεωρείς το καλύτερο σου γκολ με τον ΠΑΟΚ. Το Αγρίνιο, πανατολικός. Ποιο ήταν το γκολ? Όχι μόνο το γκολ, αλλά όλα τη συγκυρία που είχε και όλο αυτό που το αποτέλεσμα που είχε αυτό το γκολ. Μια και αναφέρεσαι τον γκολ αυτό, ποιο ήταν το τερματοφύλακα, θυμάσαι? Όχι. Δεν θυμάσαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Δηλαδή τον γκολ τη ζωή σου δεν θυμάσαι ποιος, ποιον το βάλες. Δεν θυμάμαι. Γιανακόπουλος. Λοιπόν. Και τα άλλα που τα έλεγα δεν τα θυμόμουν. Ναι. Έτσι τα έλεγα. Όχι, ναι. Ολυμπιακός Βόλους εδώ, τα play-off. Ναι. Το άλλο που είναι καλό, ναι. Όταν... Δεν θυμάμαι. Τα έλεγα το. Τη Breeze στην Europa League. Έπα, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Καλά, ναι, εντάξει. Ο φίλος ο Τόλης ρωτάει τι συνέβη το καλοκαίρι και παραλίγο να μην ανανεώσεις. Αυτό αν θες το βάζουμε, αν θες το... Εντάξει, το έχω πει ήδη ρε φίλε. Σπασμένο τηλέφωνο που λένε. Ναι, πληροφορίες που έχουν χαθεί κάπου. Ο φίλος ο Κον Μπο λέει, αν δίνεις χαρτάκι στον Γκαρσία, λέει. Αν δίνω χαρτάκι στον Γκαρσία. Ναι, εσύ, ασύνα, δηλαδή, εσύ κάνεις την δεκάδα, δηλαδή, αυτό σου λέει. Ναι. Είσαι ο Ρονάλντο του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Και το Ρονάλντο κάνει, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ το ακούω αυτό και έχω και τη κλίκα μου. Και πλάκωσα και το Φερέρα στα ξύλα μέσα στα... φίλε, όλα τα ξέρουν. Δεν ξέρω, φίλε. Υπάρχει μύρια εκεί μέσα. Πού τα μαθαίνουνε, ρε, πού τα μαθαίνουνε. Όχι πού τα μαθαίνουνε. Τι μαθαίνουνε, φίλε, δεν είναι πού να μαθαίνουν. Και αυτό είναι άλλο κομμάτι, δηλαδή πώς βγαίνει αυτά. Αλλά ρε φίλε, εγώ δεν είχα δώσει ποτέ χαρτί σε κανένα. Που μας δίνουν κάποιες φορές οι προπονητές, ναι, αν είμαστε, ναι, μέσα. Αλλά εγώ δεν έχω δώσει ούτε στο Γκαρσία, ούτε το Λουτσέσκου, ούτε με το Φερέρα, ποτέ. Δεν είναι τη δουλειά μου. Με το Φερέρα έχεις καλή σχέση, πώς ήταν? Δεν έχω σχέση. Δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Δηλαδή ήταν προπονητής, ποδοσφαιριστής μέχρι εκεί. Σε ήθελε, πιστεύεις ότι σε ήθελε? Ρε φίλε, τώρα πώς είχε πει, αυτή είναι ερώτηση που μπορείς να το. Μόνο αυτό μπορεί να σε απαντήσει. Ναι. Εγώ μπορώ να νιώθω ότι δεν με ήθελα. Αυτός μπορεί να πει ότι σε ήθελα. Δηλαδή... Υπάρχει μια ερώτηση όμως που μπορείς να την απαντήσεις. Πιστεύεις ότι έκανε καλά που έφυγε από τον ΠΑΟΚ και πήγε στη Βραζιλία? Ή μπορούσε να δώσει παραπάνω στον ΠΑΟΚ άμα έμενε? Εδώ πάντα, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, σε κάθε ομάδα θέλεις υπομονή. Σωστή. Εντάξει, υπομονή μάλλον τη βρήκα έτοιμη εκεί στη Βραζιλία. Και πήρε και το... Και δεν πήρα το Copa Libertadores και το κύπελο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Φίλε, δεν είναι ότι είναι κακός προπονητής, αλλά μπορεί να μην έχει ταιριάσει εδώ στην ομάδα, το πρωτάθλημα, τη Βραζιλία να ταιριάσει. Αυτό είναι η διαφορά, όπως είναι κάποιος ποδοσφαιριστής, ότι ταιριάζουν σε κάτι πρωτάθλημα, σε κάτι ομάδα, υπάρχουν άλλους που δεν ταιριάζουν. Ναι. Δεν είναι ότι είναι κακός. Ο φίλος ο Grow Bill λέει ποιο μάτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξανά παίζε. Είχα απαντήσει αυτή τη ερώτηση, αλλά δεν έπαιζε αυτό το παιχνίδι, ήταν το παιχνίδι του τη Φιέστα. Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω, αν μπορούσα να παίξω. Όχι, αυτό, ναι, το παιχνίδι. Αυτός μάλλον το ρωτάει αυτό που το μάτς που δεν πήγε καλά και θα ήθελες να έχεις την ευκαιρία να το ξαναπαίξεις. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το περσινό. Το 1-0. Που έχασε ο ΠΑΟΚ. Έχασε το ΠΑΟΚ και έκανα λάθος εγώ. Έχασε την μπάλα. Play-off είναι αυτό ή η κανονική διάρκεια? Στη κανονική διάρκεια. Ο φίλος ο Θανάσης λέει δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αλλά προτιμάει διακοπές στο νησί με οικογένεια ή στο βουνό με φίλους. Νησί με οικογένεια. Okay. Πολλοί φίλοι έχουν στείλει μια ερώτηση. Τι σκεφτόσουν τη στιγμή που μπήκε αλλαγή στο μάτς με το Λεβαδιακό εκείνη στο τέλος μετά το που. Αυτή είναι. Που ήσουν και τραυματίας, έτσι. Ήταν εντάξει, ήταν. Για μένα.
αν τα βγάζεις τα βραβεία, τα γκολ, τα γκολ, όλα αυτά είναι, είναι πάνω από αυτά. Η πιο δηλαδή, συγκλονιστική σου στιγμή. Δηλαδή. Είναι, δηλαδή, μπορεί να, να ξεχάσω το Euro, να ξεχάσω το πρωτάθλημα, να ξεχάσω όλα αυτά. Αυτά τη αγάπη που ένιωθα σε αυτή τη στιγμή, δεν, αυτή είναι πράγματα που για μένα είναι πιο σημαντικό. Είναι κάτι που, ρε φίλε, νιώθεις ότι έχεις κάνει σωστή τη δουλειά σου, σε εκτιμάνει αυτό, οπότε είναι αξέχαστη στιγμή. Θα σκεφτόσουν ποτέ όταν κλείσει την καριέρα σου με το καλό σου, ευχόμαστε σε πολλά χρόνια να γίνει αυτό, να παίζεις ακόμα πολύ, να γίνεις προπονητής, δηλαδή να ασχοληθείς με την προπονητική, να πας να πάρεις ένα δίπλωμα. Όχι, δεν έχω σκεφτεί αυτά, έχω απαντήσει αρκετές φορές, δηλαδή εγώ θέλω να ζω το καθημερινά, θέλω να ζω το σήμερα. Δεν κάνεις σχέδια. Δεν θέλω σχέδια, όπως δεν κάνω σχέδια πώς θα τελειώσω την καριέρα μου. Αν δεν θα νιώθω καλά, ή αν θα νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι στην ομάδα, δεν θα το τελειώσω. Από τη στιγμή που το σώμα μου δείχνει ότι δεν τραβάζει άλλο, ρε φίλε, όπως λέμε, ναι. Δεν τραβάζει άλλο, εντάξει, εκεί θα αρχίσεις να σκεφτείς τι θέλεις και τι μπορείς να ταιριάζεις να κάνεις. Προπονητής αυτή τη στιγμή, αν θα μου έλεγες να τελειώσεις σήμερα και αύριο θα γίνεις προπονητής, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε. Το μέλλον, μάλλον. Ο φίλος ο Bianco Verde λέει: επειδή έχεις παίξει και σε πολλές θέσεις, έτσι τώρα πλέον είσαι πλάγιος back, σε ποια θέση όμως σου αρέσει, ποια ήταν αυτή που θεωρείς ότι σου τέριαξε καλύτερα? Πρώτες χρονιές στο ΠΑΟΚ, extreme. Τη δεύτερη φορά που γύρισε το ΠΑΟΚ, back. Άρα σου αρέσει και το back. Έμαθα. Ναι. Έμαθα το back. Δεν είναι ότι ήταν η αγαπημένη μου θέση, γιατί από μικρός είχε λίγο θέμα σε αυτά. Με την άμυνα. Με βοηθούσε πάρα πολύ ο Φερνάντο Σάντος σε αυτό το τομέα. Έπρεπε να βοηθήσει. Με βοηθούσε πάρα πολύ αρκετά στη Γερμανία που την ένταση στα παιχνίδια και στις προπονήσεις είναι αλλιώς. Και πρέπει να τρέχεις, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον 11-12 χιλιόμετρα στο παιχνίδι. Οπότε με βοηθούσε πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι σε διαφορετικές εποχές. Στην πρώτη αιτία στο ΠΑΟΚ Extreme, στη δεύτερη back. Τώρα αυτή είναι δική μου ερώτηση. Ποιο ήταν αυτό που το κομμάτι που θεωρείς ότι βελτίωσες περισσότερο στο πέρασμα των χρόνων στην καριέρα σου? Δηλαδή αυτό που ήθελε βελτίωση και το έκανες. Δηλαδή βελτιώθηκες πάρα πολύ. Ας πούμε το αριστερό σου πόδι ενδεχομένως ή η κίνηση, κάτι άλλο. Εγώ μάλλον το διάβασμα στο παιχνιδιού. Δηλαδή με την εμπειρία αρχίζεις και να καταλάβεις ότι κάποιες φορές δεν χρειάζεται να τρέχεις τόσο πολύ για να κάνεις ένα απλό πράγμα. Και εγώ θυμάμαι στη Γερμανία που είχε ένα στόπερ, ο Ronaldo, που ήταν 12 χρόνια, 15 χρόνια στη Γερμανία, είχε κερδίσει όλα εκεί και ήταν το παίκτη που έτρεχε 8 χιλιόμετρα στο παιχνίδι. Στη Γερμανία ήταν απίθανο. Αλλά ήταν με την εμπειρία του, με τα χρόνια που περνούσαν, το ήξερα ότι δεν είχε τις δυνάμεις, τις ταχύτητα, αλλά δούλευε αλλιώς. Δεν άφησε χώρο σε κάποιους παίκτες. Αν ήταν πιο γρήγορος, τον άφησε περισσότερα. Εγώ νομίζω ότι. Εντάξει, συστατική είχε αλλάξει πάρα πολύ. Με βοηθούσε και το Σάντος. Πώς καταλαβαίνεις το παιχνίδι, δηλαδή. Τακτικά. Τακτικά. Τι πρέπει να κλείσεις, αν την πάρει από μία πλευρά, τι πρέπει να κάνεις. Αυτά νομίζω ότι. Εντάξει, φυσικά. Μετά βελτιώνεις το δεξί σου πόδι, το αριστερό σου πόδι σου, τη σέντρα, τα κόρνερ, τα φάουλ σου, τα πέναλτι. Τα πέναλτι, όλα τα βελτιώνεις μέχρι το τέλος της καριέρας. Μούσλι ή Πρίγιο? Τώρα. Ένας είναι φίλος μου, ο άλλος ήταν από τους καλύτερους σκόρες της ομάδας. Αν θα με δει ο Μουσλίνοβιτς θα με σκοτώσει. φίλε, κέρδισε και αυτός πολλά πράγματα με το ΠΑΟΚ Πρίγιο. Ποιος ήταν ο πιο σκληρός αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει Super League, παίχτη? Δηλαδή ένας παίχτης που έλεγες, όχα μάν, αυτό θα έχω αντίπαλο τώρα. Ένας αμυντικός που όταν τον έβλεπες ή ένας μέσος, ξέρω εγώ, αμυντικό χαφ, δεν μπορούσε να φοβόσουν ότι μπορεί να μην μπορείς να τον περάσεις. Κοίτα, φόβο δεν είχε ποτέ. Ναι. Αλλά είχαμε πάντα ωραίες κόντρας. Ναι. Ραούλ Μπράβο. Α, Ραούλ Μπράβο, ε. Είχαμε κόντρας, ήταν ωραίο. Δηλαδή μου άρεσε να παίξω μαζί του. Εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση, αλλά θέλω να μου πεις μερικές λέξεις ελληνικά. Έλα, ρίξ' το. Θέλω να μου πεις. Αποδιοπομπαίος τράγος. Α, τεστ. Τι? Αποδιοπομπαίος τράγος. Ήδη ξεχάσει. Βρίσκει άλλη. Ωραία, πάω άλλη. Δερματοστιξία. 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 Ωραίος. Λείπει το τατουάζ στα ελληνικά.
Πες εσύ. Ναι. Ναι, εγώ. Ναι. Γιατί δυσκολεύεται τα πράγματα, φίλε. Τα τουάζ. Γιατί είναι στα ελληνικά. Το τατουάζ είναι ελληνικό. Έχει στην Πορτογαλία δεν είναι τατουάζ, είναι τατουάζ. Εμάς είναι αλλιώς. Λοιπόν. Δυσκολεύεται τα πράγματα. Απαυδίζω. Ε? Απαυδίζω. Απαυδίζω. Ναι. Ωραία. Είδες. Εξερεύνηση. Εσερεύνη... Εξερεύνηση. Εξερεύνηση. Άσπρη πέτρα ξέξω. Όχι, αυτό. Να, ένα από τέντε. Τι κόρη μου με κοροϊδεύει. Δεν μπορώ. Άσπρη πέτρα, πε πέτρα. Θα μου πει. Πώ πρέπει. Ευκαταφρόνητο. Ευκαταφρόνητο. Ευκαταφρόνικο. Όχι. Άλλη μία. Έλα. Στο ευκαταφρόνητο. Έρε φίλε. Τι λέξει είναι αυτέ. Πραγματικά τι σημαίνει. Και ένα τελευταίο. Ευκαταφρόνητο. Ότι δεν είναι ευκαταφρόνητο, δηλαδή είναι. Ναι. Δεν το περνάς στον ντούκο, τι σημαίνει κάτι. Λοιπόν, και μία ακόμα θέλω. Τι σημαίνει κάτι. Κολυμβήθρα. 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 Θα εξηγήσω, ωραία. Κολυμβήθρα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε. Όχι. Ε, γιατί θα πάει έξω. Αυτό σου λέω. Όχι. Πήγε. Πάλι έξω πάλι τα πήγε. Δοκάρι. Έλα, μέχρι να βγάλουμε ένα. Και μέσα. Ναι. Από ό,τι έχω καταλάβει, μόνο από εκεί σου τάρι. Δεν έχω καταλάβει κανείς ακόμα. Όχι. Μαλακά, ερώμπαλα είναι. Πού βάσε. Εσύ τι κάτσε εκεί. Έχει πάει. Ω, μας γλέντισε. Όχι, ρε, πέρασε. Θέλω να βοήθεια. Θα το κάνω. Καλά, πλεονέκτημα, εμείς δεν θα έχουμε. Έλα, πάω. Για αν θέλεις πλεονέκτημα, εγώ θα πάω, θα φύγω. Ναι, δεν χρειάζεται. Εκεί πάλι. Πάλι. Ωπα, μην είναι.